Η κυρία Ματίνα Παγώνη κοντά μας, πρόεδρος ΕΙΝΑΠ. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά. Πώς τις βλέπετε τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, πρόεδρε? Κοιτάξτε, είναι σοβαρά θέματα αυτά για καμία παράταξη. Είναι σοκοματικά τους θέματα και πρέπει να τα λύσουν, αλλά πρέπει να ξέρουν όλοι ότι μια κυβέρνηση θέλει και μια σοβαρή αντιπολίτευση. Και πρέπει να υπάρχει αντιπολίτευση σε κάθε κυβέρνηση. Ανεξάρτητα ποια είναι η κυβέρνηση, δεν έχει σημασία. Το λέγαμε και χθες. Για αυτή τη δουλειά κάνει ο κύριος Κασελάκης. Να ρωτήσω και εσάς. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω τον κύριο Κασελάκη, γιατί δεν το ξέρω ούτε σε κομματικά πώς τοποθετείται, ούτε γνωρίζω. Ακόμα είναι πολύ νωρίς για να κρίνεις Κασελάκη. Θέλει ακόμα ένα διάστημα και μετά. Μπορεί ο καθένας να εκφράσει από αυτό το πολύ νωρίς. Το λέμε το τελευταίο τετράμινο. Πάντα τοποθετούμε. Δεν έχω πρόβλημα. Απλώς είναι εσωτερικά τους θέματα αυτά. Μάλιστα. Δεν αφορά τους. Να πούμε μια καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη Παπα-Νικολάου, Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Νοσοκομιακών Γιατρών Ελλάδος. Καλή σας ημέρα, καλημέρα, κύριε Παπα-Νικολάου, και σε εσάς. Μας ακούει ο κύριος Παπα-Νικολάου? Ο κύριος Παπα-Νικολάου μας ακούει? Νομίζω ναι, σας ακούω. Καλημέρα και σε εσάς. Ακούσαμε χθες τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος είπε ότι θα τεθεί σε ισχύ από 1 Μαρτίου τα απογευματινά χειρουργία στα δημόσια νοσοκομεία. Μάθαμε τιμοκατάλογο. Μάθαμε κατηγορίες των επεμβάσεων ανάλογα με τη σοβαρότητα του κάθε περιστατικού. Κυρία Παγώνη, πώς τα ακούσατε αυτό? Εμείς τα ξέρουμε αυτά εδώ και 25 μέρες. Στην πρώτη συνάντηση που είχαμε τον κύριο Γεωργιάδη, μας είχε τοποθετηθεί, μας είπε το δικό του σκεπτικό. Εμείς απαντήσαμε στο δικό μας σκεπτικό. Γιατί δεν συμφωνούμε πάνω στο θέμα? Γιατί αυτό. Γιατί δεν συμφωνείτε, πείτε μας λίγο. Θα σας πω. Ο κύριος Γεωργιάδης επέμενε ότι πρέπει οπωσδήποτε να μειωθούν τα πρωινά τακτικά χειρουργεία. Ναι. Δεν διαφωνεί κανένας ότι δεν πρέπει ο κόσμος να έχει τέτοιες αναμονές, ότι πρέπει ο κόσμος να έχει τέτοιες αναμονές και πρέπει γρήγορα να γίνουν τα χειρουργεία τους. Σε αυτό αλίμονε. Εμείς οι γιατροί θέλουμε να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Και το δεύτερο, όσον αφορά τους μισθούς μας, εμείς ζητήσαμε αύξηση του μισθολογίου και μετά από αυτά που κερδίσαμε από το ΣΤΕ με το μισθολόγιο του 2012. Εμείς δεν ζητήσαμε να γίνει η αύξηση των μισθών μας κατά αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με το να γίνουν απογευματινά χειρουργία. Επιπλέον τοποθετηθήκαμε ότι δεν υπάρχει προσωπικό στα νοσοκομεία για να γίνουν αυτά τα χειρουργεία. Τα τραπέζια και οι αίθουσες χειρουργείων είναι συγκεκριμένες. Υπάρχουν ειδικότητες οι οποίες ξεκινούν το πρωί και τελειώνουν το απόγευμα ή το βράδυ τα χειρουργεία τους. Και είναι αλήθεια αυτό, δεν είναι. Αυτό είναι γνωστό. Υπάρχουν και χειρουργεία που δεν υπάρχει προσωπικό. Αναισθησιολόγοι, οι νοσηλευτές που θα συμμετέχουν, οι τεχνολόγοι. Δηλαδή δεν συμμετέχουν μόνο οι χειρουργοί. Συμμετέχει μία ομάδα η οποία. Υπάρχει δεν θα τρέξει, λέτε αυτό. Δεν μπορεί να γίνει πρακτικά αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί. Εσείς το μεταφέρετε όμως αυτό στον Υπουργό? Εμείς τοποθετηθήκαμε, το ακούσαμε τον Υπουργό, είπαμε τις δικές μας απόψεις, μας απάντησε ότι εγώ θα το προχωρήσω εκεί που μπορούν να το κάνουν. Και μάλιστα και προχθές το είπε πάλι. Εκεί που μπορούν να το κάνουν θα ξεκινήσουν. Ο Υπουργός αποφασίζει, να αποφασίζουμε. Κύριε Παπα-Νικολάου, τι λέτε εσείς? Καταρχήν θέλω να μας σχολιάσετε λίγο τον τιμοκατάλογο. Ναι, αυτό λέω. Αυτό ήθελα να πω, αν με επιτρέπετε. Από 300 μέχρι 2 χιλιάρικα. Από 300 ευρώ μέχρι 2 χιλιάρικα. Αν με επιτρέπετε, από αυτό ήθελα να ξεκινήσω. Σας ακούμε. Ναι, ναι. Ναι, δηλαδή τώρα λέγεται με τόσο ελαφριά καρδία, έλα και τι είναι τώρα τα 300 ως 2.000 ευρώ. Συγγνώμη, υπάρχει κάποια επαφή με την πραγματικότητα, με το τι βιώνει το 99% του πληθυσμού? Δηλαδή έχουν καταλάβει πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα για τη μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου για να τα βγάλει πέρα? Επίσης, δεν καταλαβαίνω και άλλα πράγματα, τα οποία βέβαια, πάση περιπτώσει, τα έχουμε ρωτήσει, απαντήσεις δεν έχουμε πάρει. Όμως, είναι αυτό το τεράστιο. Παπα-Νικολάου, συγγνώμη, έτσι για να βάζουμε όλα τα στοιχεία στη συζήτησή μας και στο τραπέζι μας, υπάρχει και η επιλογή κάποιος που δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να είναι στη λίστα αναμονής και να περιμένει κάποια στιγμή έτσι να προηγηθεί, να έρθει η σειρά του για να πάει να κάνει μια επέμβαση. Αν με επιτρέπετε, κυρία Λιβαθρού, πόσο θα πάρει αυτό είναι άλλο θέμα. Αν με επιτρέπετε, κυρία Λιβαθρού, αυτό είναι το δεύτερο που θα ήθελα να σχολιάσω. Είπε προηγουμένως η κυρία Παγώνη για τις τεράστιες ελλείψεις προσωπικού που υπάρχουν. Οι οποίες δεν είναι τυχαίο που υπάρχουν. Να σας πω κάτι. Στα μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής, για παράδειγμα, το γεγονός ότι σε πολλά μεγάλα νοσοκομεία μόνο το 60% των χειρουργικών αιθουσών λειτουργούν, των εξοπλισμένων χειρουργικών αιθουσών, δεν οφείλεται σε ελλείψεις αναισθησιολόγων, τουλάχιστον ακόμα. Οφείλεται σε ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού. Πιστεύω να μας πει η κυβέρνηση ότι δεν βρίσκει νοσηλευτικό προσωπικό να προσλάβει.
ότι ψάχνει και δεν βρίσκει, δεν μας το έχει πει ακόμα. Ωραία. Να ρωτήσω λοιπόν κάτι για να έχουμε τα παραδείγματα, κύριε Παπα-Νικολάου. Στο δικό σας νοσοκομείο. Ναι, μάλιστα. Πόσοι αν έρθω εγώ με πρόβλημα στη χολή και πρέπει να κάνω χειρουργείο, πότε θα πάρω ραντεβού για το χειρουργείο? 2 με 3 μήνες αυτή τη στιγμή. Και υπάρχουν άλλες. Ναι, εγώ θα ζω με τις παρενέργειες της δυσλειτουργίας της σχολής. Κυρία Παγώνη, στο δικό σας νοσοκομείο. Μισό λεπτάκι, πρόεδρε. Κύριε Παπα-Νικολάου, στο γεννηματά. Ναι. Αν θέλω να κάνω μια νευρολογική επέμβαση. Στον εγκέφαλο. Νευροχειρουργική. Νευροχειρουργική. Στον εγκέφαλο. Είναι μεγάλη αναμονή αυτό. Πόσο είναι μεγάλη? Είναι πάνω από 5-6 μήνες. Συγγνώμη. Ναι. Θα έρθει κάποιος να καλοήθει όγκο στον εγκέφαλο. Θα εξεταστεί, θα διαγνωστεί και θα του πείτε έλα σε 6 μήνες. Κοιτάξτε, όταν ένα περιστατικό είναι επίγον, για βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους. Ναι. Όταν το περιστατικό είναι επίγον, δεν υπάρχει περίπτωση να περιμένει. Ένα λεπτό. Ναι. Το προσωπικό του περιστατικό είναι επίγον. Ναι, όντως. Όμως, όταν είναι ένα επίγον περιστατικό, μπαίνει χειρουργείο. Αυτό πρέπει να το. Και μάλιστα και στη γενική εφημερία, τα επίγοντα περιστατικά μπαίνουν χειρουργείο. Την άλλη μέρα ή το βράδυ, της ίδιας μέρας έχουν μπει χειρουργείο. Αυτό το ξεκαθαρίζουμε. Τα επίγοντα. Δεν μπαίνουν σε λίστες. Και κάποιος που θα έρθει με χολή, όπως είπε ο Γιώργος, που στη χολή θα εξαρτηθεί ποια χειρουργική. Θα πονάει, δεν θα υποφέρει. Υπάρχουν χειρουργικές κλινικές. Αυτό είναι ο εκβιασμός. Να πονάει, να πληρώσει για να μην πονάει. Αυτό δεν είναι εκβιασμός. Αυτό δεν λέμε τόση ώρα. Και αυτό δεν θα υπήρχε. Αυτό ήθελα να πω. Ναι. Δεν θα υπήρχε αυτή η μακρόχρονη λίστα αναμονής αν είχαν φροντίσει να κάνουν τις προσλήψεις που έπρεπε να έχουν κάνει. Αυτό δεν είναι το θέμα, αυτό δεν λέμε. Και επίσης, αν με επιτρέπετε, έλεγα το εξής. Είδα στο τιμοκατάλογο, το τιμοκατάλογο τέλος πάντων, ότι υπάρχει και εξαιρετικώς βαρία επέμβαση. Έτσι δεν είναι? Ναι. Το είδατε, μάλιστα. Εξαιρετικά βαρύες επεμβάσεις είναι, για παράδειγμα, στην νευροχειρουργική, μια εξέταση, μια επέμβαση για περίπλοκο όγκο εγκεφάλου, που διαρκεί μαζί με την αναισθησία και την ανάληψη 12 ώρες. 12 ώρες. Ρωτάω λοιπόν, με τις ελλείψεις προσωπικού που είπε η κυρία Παγώνη πριν, αν κάνουμε στα ιδιωτικά απογευματινά και εξαιρετικά βαρύες επεμβάσεις, ποια πρωινά δωρεάν θα κάνουμε μετά? Δηλαδή, όταν λέτε όταν ο νευροχειρουργός μπει 4 η ώρα το απόγευμα στο χειρουργείο για μια τέτοια επέμβαση και τελειώσει στις 4 το πρωί, πώς θα ξαναπιάσει 7 η ώρα το πρωί? Τώρα μην κορυδευόμαστε, κύριε Κακούση. Μια τέτοια επέμβαση εξαιρετικά βαρία δεν είναι δυνατόν να ξεκινήσει 4 το απόγευμα. Εγώ το Υπουργείο, εμένα μην τα λέτε. Δεν είμαι γιατρός, δεν τα ξέρω. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να γίνει πρωινό δωρεάν χειρουργείο. Το Υπουργείο λέει. Προσωπικού που έχουμε. Κύριε Παπανικολάου, το ερώτημα που κάναμε, γιατί εμείς είχαμε κάποια ερωτήματα. Πρακτικά. Στο ερώτημα που κάναμε, οι χειρουργοί, οι αναισθησιολόγοι, οι νοσηλευτές δεν μπορούν να συμμετέχουν, δηλαδή θα πάνε στο πρωινό χειρουργείο και μετά θα συνεχίζουν μετά τις 3 να χειρουργούν? Δεν μπορούν, είναι εξαντλητικό αυτό το πράγμα. Και παράνομο για τους αναισθησιολόγους. Γίνει, γιατί η απάντηση που μας έδωσε ήταν η εξής. Ότι αυτοί που θα συμμετέχουν, λέει, στα απογευματινά, δεν θα συμμετέχουν στα πρωινά. Άρα θα είναι η ομάδα πρωινά. Ποιος θα τα κάνει μετά? Η ομάδα θα είναι, λέει, χωρισμένη. Τι χωρισμένη? Δηλαδή, οι μισοί γιατροί θα συμμετέχουν στα απογευματινά. Ναι. Αυτοί που θα συμμετέχουν στα απογευματινά, προφανώς δεν θα είναι. Άρα, θα είναι η άλλη. Άρα λοιπόν, από τη μία θα ευγατίζει η λίστα. Από τη μία θα ευγατίζει η λίστα, γιατί εγώ έχω λεφτά να πάω να πληρώσω απόγευμα και θα πάρω ένα γιατρό να με χειρουργήσει. Και από την άλλη, η Άννα που θα περιμένει να χειρουργηθεί δωρεάν στα πρωινά, θα περιμένει ακόμα περισσότερο γιατί θα λείπει ένα γιατρό. Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή τώρα, και αυτά, είναι και λίγο, κάτι άλλο. Και προσέξτε τώρα να δείτε. Ελπίζω να υπάρχει μια σαφής, ελπίζω να υπάρχει μια πιστική απάντηση σε αυτά. Κυρία Παγώνη, όταν σας βλέπω εσάς τόσο προβληματισμένη. Από την αρχή τοποθετηθήκαμε και είπαμε τους λόγους που δεν μπορούν πρακτικά να γίνουν. Έτσι, πρακτικά. Γιατί εμείς τα ζούμε αυτά στην καθημερινότητά μας. Είμαστε εκεί. Βλέπουμε πώς είναι, πώς λειτουργούν τα χειρουργεία. Μπορεί να μην είμαι χειρουργός, αλλά είμαι με τους συναδέλφους συνέχεια εκεί. Ξέρω. Πώς χειρουργούν. Ωραία. Είναι άλλα θέματα. Ελπίζω να έχουμε τον κύριο Γεωργιάδη κάποια από τις επόμενες ημέρες. Ακριβώς για να μας ξεκαθαρίσει. Είπαμε λοιπόν τις τοποθετήσεις μας. Κύριε Παπα-Νικολάου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια τελευταία κουβέντα. Καταλάβατε τώρα σε τι έτσι ένδοξες εποχές θα ζήσουμε. Ας πάρουμε το θέμα, πέρα από όλα αυτά που είπε η κυρία Παγώνη, που συμφωνώ απόλυτα, της κατηγοριοποίησης των γιατρών. Θα έχουμε γιατρούς του πρωινού, που θα είναι για τα ελάχιστα δωρεάν αυτά που θα απομείνουν. Ωραία. Ελπίζουμε γιατρούς του απογεύματος, προσέξτε. Πρέπει να κλείσουμε, γιατί πρέπει να πάμε στα μπλόκα. Θα έχουμε και γιατρούς της νύχτας,
για την εφημερία και τα επίγοντα περιστατικά. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Είναι σοβαρά πράγματα. Θα τα δούμε και αυτά. Σας ευχαριστούμε, κύριε Παπα-Νικολάου. Να είστε καλά. Κύριε Παγώνη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, γιατρέ. Αυτό με τις κατηγορίες μικρή, μεγάλη θέλει ξεκαθάρισμα. Θα ξεκινήσει από Μάρτιο και θα δούμε πώς θα τα πούμε. Σας ευχαριστούμε.